Σε δρόμο της Μυκόνου, ένα μικρό κορίτσι όρθιο στην αγκαλιά της μητέρας του. Στη Θεσσαλονίκη, ένα συνομήλικο αγόρι να προσπαθεί να ισορροπήσει πίσω από τον οδηγό. Στη Λεωφόρο Κηφισού, με ένα λεωφορείο να κάνει προσπεράσεις και να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 100 χιλιόμετρων. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, οδήγηση υπό παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα. Και τα ακόμα χειρότερα στον Πειραιά, με μια ολόκληρη οικογένεια πάνω σε μηχανή. Εικόνες καθημερινής τρέλας σε δρόμους της χώρας που για ακόμα μια μέρα έφτασαν στα γραφεία του Live News από εσάς. Πλάνα και φωτογραφίες που μας στείλατε με μια σειρά από τραγικά λάθη και εγκληματικές ασυνειδησίες ορισμένων να πλαισιώνουν τα λόγια αυτοπτών μαρτυρών. Η τετραμελής οικογένεια στον Πειραιά είχε πάει σε κομμωτήριο και αποφάσισε να φύγει με τον τρόπο που βλέπουμε. Έχει ένα κομμωτήριο και είχαν πάει προφανώς με τα παιδιά τους για να κόψουν τα μαλλιά. Και μόλις βγήκαν, πήγαν όλοι επάνω στη μηχανή, όπως το βλέπετε εκεί. Εκεί ήταν παρκαρισμένη δηλαδή η μηχανή και ανέβηκαν επάνω για να φύγουν. Μπροστά από τον οδηγό τα δύο παιδιά και πίσω η γυναίκα του. Όλοι δίχως να φορούν κράνος. Ούτε καν ο ένας δεν είχε κράνος. Δηλαδή να πεις ότι είχε ο οδηγός έστω, δεν είχε κανένας κράνος. Η γυναίκα που μας μίλησε δεν είχε τύχει ποτέ, όπως μας είπε, να δει τετρακάβαλο σε μηχανή. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, πριν από 10 χρόνια, είχε καταγραφεί πεντακάβαλο σε μηχανάκι. Με 3 μικρά παιδιά και τους 2 ενήλικες που τα συνόδευαν. Χωρίς κράνος, με το μηχανάκι να κινείται και τους αυτόπτες μάρτυρες να απορούν. Φανάρι πήγε να ξεκινήσει, τον έβγαλα με το κινητό φωτογραφία και ήταν πολλά άτομα. Ρίξα να δει το άτομα σε μηχανάκι. Εγκινήσει, δεν πατάει τα πόδια του, τα βρούν όλοι τα πόδια επάνω. Από τη Θεσσαλονίκη του 2014, ξανά στη Θεσσαλονίκη του 2024. Με παιδιά και ενήλικες σε τρίκυκλο πίσω στην καρότσα υποβροχή. Οδηγό να προσπαθεί να μεταφέρει την κάσα μιας ολόκληρης πόρτας. Και ένα παιδάκι να παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα στις μύτες των ποδιών του. Ένα παιδάκι και μια 5 χρονών ήταν, το οποίο ο παπάς το έβαλε κράνος και τα λοιπά, κατέβαινε την ίνος δραγούμη που ήταν ποτηλιαρισμένη και το είχε σαν σακίδιο στην πλάτη του. Εικόνες που προβληματίζουν και στην Αθήνα. Με οδηγό στην Αττική Οδό να έχει το κινητό του τηλέφωνο πάνω στο τιμόνι. Ήταν κάποιος δίπλα μου μέσα στη μέση, σε άλλο ένα και πήγαινε μια λίγο δεξιά σε μένα, πάταγε λίγο στην αριστερή και δεν ήξερα, λέω είναι καλά άνθρωπος, μήπως είχε πάθει κάτι, λέω να πάω δίπλα του να δω. Και τον λέω, είπα και έστελε μηνύματα με το κινητό. Και στη Λεωφόρο Κηφισού τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το λεωφορείο. Ξεκίνησε από τη δεξιά λωρίδα, μπήκε με φλά στη μεσαία, και έφτασε να τρέχει όπως προσπάθησε να καταγράψει ο οδηγός που ακολουθούσε με ταχύτητα άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Το βλέπω και με πως περνάει την πρώτη λωρίδα με 120 με 110. Φαντάζομαι ότι σου δείχνω το κοντέρ κάθε στιγμή και βλέπεις ότι πήγαινα με 100 να δω πόσο πάει αυτός. Στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από λίγες μέρες όταν ο οδηγός ξεχάστηκε όπως έβλεπε τον αγώνα. Μπροστά μου ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσα δηλαδή κανονικά και είχε στην οθόνη προφανώς μάλλον γιατί ήταν παλιό το αυτοκίνητο πρέπει να είχε ένα τάμπλετ και να έβλεπε τον αγώνα. Τα εγκλήματα στους δρόμους συνεχίζονται σε μια χώρα που κάθε χρόνο χάνει στην άσφαλτο τον πληθυσμό ενός χωριού, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Αυτά είναι καθημερινότητα πια. Τα κινητά, δηλαδή στον δρόμο, τα μηνύματα και τέτοια είναι. Πρέπει όλη μέρα να βγάζεις φωτογραφίες. Ασυνειδησίες εγκληματικές που έρχονται από το παρελθόν και όπως είδαμε μέσα από εικόνες, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.